Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη φωτιά σε τρία μέτωπα στη νότια και νοτιοδυτική Χίο, με ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη Λέλαπα. Σχεδόν ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στις καλλιέργειες των μαστιχόδεντρων στα χωριά του νότιου τμήματος του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εκενωθούν χωριά, ενώ το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ρεπορτάζ είναι του Λάμπρου Δεμερτζή. Οι φλόγες έχουν ζώσει το χωριό Ελάτα στη Νότια Χίο. Η πυρήνη Λέλαπα καταπίνει στο πέρασμά της ό,τι βρει, φτάνοντας μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Τέσσερα παραδόθηκαν στις φλόγες. Το χωριό εκενώθηκε, κάποιοι όμως παρέμειναν για να σώσουν τα σπίτια τους. Νύχτα κόλαση για τα νότια χωριά της Χίου, καθώς στις 3 τα ξημερώματα ξέσπασαν πολλές αιστείες φωτιάς. 4 η ώρα την πήραμε χαμπάρι, χτυπούσαν οι καμπάνες, χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών και οι φλόγες ήταν στο περίβολο του χωριού. Όλη τη νύχτα πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από την πολιτική προστασία, τον Δήμο και την περιφέρεια έδιναν μάχη με τις φλόγες στα χωριά Βέσα, Ελάτα, Μεστά, Πυργή και άλλα μαστιχοχώρια. Όμως οι ισχυροί άνεμοι εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης. Στα Μεστά έχουμε μια μεγάλη καταστροφή γύρω-γύρω και στην Ελάτα είναι τα κυριότερα σημεία. Αλλά υπάρχουν στο Λυθί, επίσης είναι μια πορεία από βορρά προς νότο, στο οποίο δεξιά και αριστερά αρχίζει και κινδυνεύουν πάρα πολλά χωριά. Και την καταστροφή. Τι έγινε, γιατί φύγατε από το χωριό? Φωτιά. Κενώθηκε το χωριό, κενώθηκε. Για τους κατοίκους των χωριών της Χίου ξύπνησαν μνήμες της μεγάλης καταστροφής του 2012. Έχει κάψει μαστιχόδεντρα, ξέρουμε. Σκήνους, ελιές, μαστιχόδεντρα, αρκετά. Όλα αυτά τα πράγματα έχει κάψει. Τα έχει κάψει αυτά όλα. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν από την Αθήνα αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων μόνο ελικόπτερα μπορούσαν να συνδράμουν στην κατάσβεση. Στη μάχη με τις φλόγες έπεσε και ο στρατός, καθώς μεταφέρθηκαν δυνάμεις με ΣΕ 130. Η εκτίμηση είναι ότι δεν ήταν ένα μέτωπο, ήταν πολλά μέτωπα. Από τις 3 μέχρι τις 6 η άνεμη ήταν πάρα πολύ σφοδρή και πολύ δυνατή σε ένταση, με αποτέλεσμα η εξάπλωση. Δηλαδή εμείς βρισκόμαστε εδώ γύρω στις 4 η ώρα και ήταν απίστευτη η εικόνα η οποία αντιμετωπίσαμε. Ο ήλιος στη Βέσα κρύβεται από τους καπνούς. Οι κατάκοποι πυροσβέστες και τα ειδικά σώματα πυρόσβεσης περιμένουν ενισχύσεις, την ώρα που ένας κάτοικος του χωριού προσπαθεί να περισσώσει την περιουσία του από τις φλόγες. Πρέπει οι πυροσβεστικοί να έρθουν και οι μάνικες να είναι κολλημένες, να καίγονται τα σπίτια μας και να τις ξεκολλούμε μόνοι μας. Εντυπωσιακή είναι η φωτογραφία της NASA. Δορυφόρος καταγράφει τους καπνούς που φτάνουν μέχρι την νότια Πελοπόννησο. Αύριο Τρίτη θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου με κλιμάκιο, προκειμένου να συντονίσουν την έναρξη της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες. Ο Λάμπρος Δεμερτζής θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική. Να ξεκινήσουμε όμως με ζωντανή σύνδεση με την Χίο, με τη συνάδελφο Μαρία Παπά από το hiosyn.gr, η οποία βεβαίως έχει καλύτερη εικόνα καθώς βρίσκεται στο νησί. Μαρία. Καλησπέρα σας. Μια πολύ δύσκολη ημέρα για τη Χίο σήμερα, καθώς ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης ακόμα μια φορά στη Χίο, φέρνοντας στο μυαλό της αντίστοιχες εικόνες της καταστροφής με εκείνες του 2012 και καθιστώντας το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή την ώρα δίνεται μάχη με το χρόνο, ώστε η φωτιά που ξέσπασε στη Νότια Χίο και μένεται λόγω των σφοδρών ανέμων να τεθεί υπό έλεγχο πριν τη δύση του ηλίου. Να αναφέρουμε ότι τα βασικά μέτωπα είναι 3, με σοβαρότερο αυτό που εστιάζεται από το χωριό Βέσα προς τα Αρμόλια, ενώ τα άλλα 2 από Βέσα προς Άγιο Γιώργη και το μέτωπο στο Πυργή είναι υπό έλεγχο. Ωστόσο, η κατάσταση συσκοτίζεται λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και να πούμε ότι κυμαίνονται από 8 έως 10 μποφόρ. Έχουμε εικόνα, Μαρία, ποια είναι η κατάσταση με τα μαστιχόδεντρα? Είναι μεγάλη? Σε κάποια χωριά γράφεται ότι φτάνει και στο 90% η καταστροφή. Πράγματι, οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίο, Γιώργο Τούμπο, να κάνει λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές που στις περιοχές Ελάτα, Βέσα και Λυθί
αγγίζουν το 90% της παραγωγής, παρόλο που είναι ακόμα πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις. Έχει χαρακτηρίσει ότι, ότι είναι κρανίου τόπος η περιοχή. Μαρία, θα επανέλθουμε οπωσδήποτε σε σένα για οτιδήποτε νεότερο. Λάμπρο, τι εικόνα έχεις από την πυροσβεστική? Όπως ανέφερε λοιπόν και η Μαρία, στην περιοχή Βέσα και στα Αρμόλια είναι τα δύο μέτωπα τα οποία προσπαθούν να βάλουν υποέλεγχο, να θέσουν υποέλεγχο. Και αυτό να πούμε γιατί υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή από τους ανέμους, με τις εναέριες πτήσεις να συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα, τις εναέριες ρήψεις νερού να συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Οι κάτοικοι μάλλον θα επιστρέψουν σήμερα στα χωριά τους από ό,τι όλα δείχνουν, αλλά σίγουρα θα βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν οι αναζωπηρώσεις και από τα καμένα του 2012. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία Παπά. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, δύο μόλις ημέρες μετά το μακελιό του Μονάχου, δύο νέα αιματηρά περιστατικά με δράστες αυτή τη φορά Σύρους πρόσφυγες συγκλώνησαν τη Γερμανία. Στο ένα από αυτά, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου, τα μέτρα ασφαλείας απέτρεψαν ένα νέο λουτρό αίματος, ενώ την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Μέρες τρόμου στη Βαυαρία. Μόλις 24 ώρα μετά το κτύπημα στο Μόναχο, ένα Σύριος 27 ετών πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας στο Άρσμπαχ κοντά στην Ιλεβέργη, σκορπώντας τον δρόμο και τραυματίζοντας 15 ανθρώπους, τρεις από τους οποίους σοβαρά. Plötzlich hat man lauten, extrem lauten Schlag gehört, war mehr so ein lautes Knattergeräusch, definitiv Explosionsgeräusch. Also die Gerücht. Also ich bin der Christian Hartek, wir sind kurz rausgegangen, wollten Eis essen und was trinken gehen. Kurz darauf haben wir dann von dort drüben einen dumpfen Knall gehört. Ένα νέο λουτρό αίματος σαν εκείνο του Μονάχου αποφεύγηκε πάντως χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που δεν επέτρεψαν στον καμικάζι να μπει μέσα στο χώρο που περίπου 2.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν μια μουσική συναυλία. Und hat dann unmittelbar vor dem Eingangsbereich zu diesem Festival eine Bombe, die in einem Rucksack. Ο δράστης που επρόκειτο να απελαθεί στη Βουλγαρία και είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει δύο φορές. Der Täter ist vor etwa zwei Jahren als Asylbewerber in Deutschland eingereist. Vor einem Jahr ist sein Asylantrag abgelehnt worden. Er stammt aus. Στο κινητό του οι αστυνομικοί βρήκαν βίντεο που υπόσχεται πίστη στο Ισλαμικό κράτος, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν βίντεο με βίαιες επιθέσεις, αλλά και υλικό για την κατασκευή και άλλου εκρηκτικού μηχανισμού. Ausdrücklich an im Namen Allahs bezeugt seine Zugehörigkeit zu Abu Bakr al-Baghdad. Το Άρσμπαχ είναι μια μικρή ήσυχη πόλη 40.000 κατοίκων, όπου βρίσκεται και αμερικανική στρατιωτική βάση. Ich denke schon, vor allem gestern haben wir noch drüber gesprochen, dass wir meinten, Ansbach ist so klein, was soll denn hier passieren, hier ist nichts los. Und... Ήταν η τέταρτη βία επίθεση στη Γερμανία μέσα σε μία εβδομάδα. Λίγες ώρες νωρίτερα, τον δρόμο σκόρπισε με μια ματσέτα στο Ρόιτλιγκεν της Νότιας Γερμανίας ένας άλλος Σύριος πρόσφυγας 21 ετών. Επιτέθηκε και σκότωσε μια έγκυο γυναίκα, ενώ τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους στην προσπάθειά του να φύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Auf seiner Flucht verletzte noch einen weiteren Mann und auch eine Autofahrerin. Rannte dann über eine stark befahrene Straße und wurde von einem Auto erfasst und direkt an der Unfallstelle wurde dann von unseren Kollegen überwältigt und festgenommen. Στη Γερμανία έχει σημάνει συναγερμός. Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε εντολή για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας με έντονη παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλα μέρη που συχνάζει κόσμος. Την ίδια ώρα το Μόναχο θρηνεί τα θύματα του 18χρονου μακελάρη, ενώ η αστυνομία συνέλαβε ένα 16χρονο φίλο του με την υποψία ότι γνώριζε τα δολοφονικά του σχέδια. Φαίνεται πως ο νεαρός δολοφόνος του Μονάχου μοιράστηκε το τρομακτικό σχέδιο δράσης του με έναν 16χρονο αφγανικής καταγωγής. Επικοινώνησαν μέσω WhatsApp και συναντήθηκαν λίγο πριν την επίθεση. Ο έφηβος συνελήφθη σήμερα όταν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έπεσε σε αντιφάσεις. Εκτός από την κατηγορία μη καταγγελία σχεδιαζόμενου εγκλήματος, ο 16χρονος ελέγχεται για το ενδεχόμενο να ευθύνεται για ανάρτηση στο Facebook με την οποία ο χρήστης καλούσε υποψήφια θύματα σε κινηματογραφικές αίθουσες κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Die beiden haben sich kennengelernt im letzten Sommer 2015 in der Psychiatrie in einer stationären Behandlung. Dort ist auch bekannt geworden dem jetzigen Beschuldigten, dass sich der Amokschütze für Breivik interessiert. Er hat geäußert, er hätte einen Hass auf Menschen.
αδίρευτα τα δάκρυα για τα 9 θύματα του νεαρού Μακελάρη. Έφηβοι οι περισσότεροι νεκροί. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος Χουσέιν Νταϊτσίκ από τον Άρατο Ροδόπης, ο οποίος σκοτώθηκε για να σώσει την αδερφή του. Λουλούδια, κεριά, φωτογραφίες και απεριόριστη θλίψη. Γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι, συμπολίτες. Όλους τους ενώνει ο πόνος της απώλειας. Unsere zwei Nachbarjungs sind hier. Eine Tragik. Furchtbar. 15 Jahre. Ο πατέρας του Τζαμάν δεν εγκαταλείπει το σημείο που το παιδί του άφησε την τελευταία του πνοή. 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το εμπορικό κέντρο που έγινε το Μακελιό σε μια ολονυχτία προς τιμήν των θυμάτων. Ο Τάσος Τέλογλου έχει πληροφορίες τώρα για ό,τι γίνεται στη Γερμανία. Τάσο, να ξεκινήσουμε από τον Σύρο μετανάστη, πρόσφυγα, ο οποίος παραλίγο να τεινάξει στον αέρα και να σκοτώσει και πολύ κόσμο. Ναι, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πρόσφυγας, διότι είχε απορριφθεί το αίτημα για πολιτικό άσυλο, ήταν με ανοχή στη Γερμανία. Το μόνο κοινό που είχε με το μακελάρι του Μονάχου ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ότι ήταν και αυτό σε ψυχιατρική παρακολούθηση. Οι γείτονές του, στον ξενώνα στον οποίο έμεναν σε ένα ξενώνα, λένε ότι ουδέποτε είχε εκδηλωθεί θρησκευτικά και ποτέ δεν πήγαινε στην προσευχή στο τζαμί. Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να πάει στο κονσέρτο χωρίς να έχει εισιτήριο και ο λόγος για τον οποίο δεν μπήκε στο κονσέρτο ήταν πολύ απλά ότι δεν είχε εισιτήριο για να μπει μέσα. Άρα δεν ήταν κάποιο θέμα ασφαλείας, ήταν απλά δεν είχε εισιτήριο και δεν μπορούσε να μπει στο κονσέρτο. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στο κονσέρτο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε, πήγε σε ένα wine bar 500 μέτρα περίπου από το σημείο που γινόταν το κονσέρτο, κάτσε στα τραπεζάκια έξω μαζί με τους θαμώνες και τότε πυροδότησε το μηχανισμό. Πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι μόνο 3 θαμώνες έχουν τραυματιστεί κάπως πιο σοβαρά και ότι ο μηχανισμός αυτός δεν ήταν ικανός να σκοτώσει άνθρωπο εκτός από τον ίδιο, γιατί για παράδειγμα σε ένα στάντ ποδηλάτων που υπάρχει ακριβώς δίπλα στο wine bar δεν αναποδογύρισε ούτε ένα ποδήλατο από το οστικό κύμα. Έχεις όμως πληροφορίες για το όπλο του μακελάρη του Μονάχου. Ναι, ο μακελάρης του Μονάχου βρήκε ένα όπλο σε μια χώρα που είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία για τα όπλα. Δεν είναι όπως στην Αμερική όπου ο καθένας παίρνει ένα όπλο που θέλει. Αυτό το όπλο το βρήκε στο dark web, δηλαδή στο παράνομο κομμάτι του ίντερνετ, σε ένα θέατρο της Σλοβακίας και ήταν ένα όπλο ρέπλικα που χρησιμοποιούταν στις θεατρικές παραστάσεις του θεάτρου αυτού της Σλοβακίας και το οποίο δυστυχώς εξαιτίας ενός κενού της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πολύ λίγα λεφτά μπορεί να ξαναγίνει όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει. Κάτι το οποίο και έκανε ο συγκεκριμένος. Αυτό οδηγεί σε κάθε περίπτωση τους Γερμανούς να ακυρώσουν κάποια μεγάλα event που πρόκειται να γίνουν. Ναι, ο Δήμαρχος του Μονάχου βγήκε σήμερα το απόγευμα και είπε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρωθεί το περίφημο Oktoberfest. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή μπύρας που γίνεται στο Μόναχο παραδοσιακά κάθε χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου και στην οποία πάνε εκατομμύρια άνθρωποι από ολόκληρη την Ευρώπη. Τάσο Τέλογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταγγελίες για βασανιστήρια και βιασμούς μέσα στις τουρκικές φυλακές έχει δεχτεί η Διεθνής Αμνηστία. Την ίδια ώρα το πογκρόμ των διώξεων περιλαμβάνει δημοσιογράφους αλλά και μικρά παιδιά. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Δέσποινα Μαντερενάκη. Παιδιά στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν. 62 αγόρια 14 έως 17 ετών της στρατιωτικής ακαδημίας Κουλαλή συνελήφθησαν με την κατηγορία της προδοσίας. Έχουν φυλακιστεί και απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με τους γονείς τους, οι οποίοι γνώριζαν απλώς ότι τα παιδιά τους ήταν καλεσμένα σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα συναντούσαν διάσημους ποδοσφαιριστές. Πριν την απόπειρα πραξικοπήματος, τα υποχρέωσαν να φορέσουν τη στολή τους και να κρατήσουν όπλα χωρίς σφαίρες. Αυτό υποστηρίζει η μητέρα ενός 15χρονου κρατούμενου στη Βρετανική Telegraph. Το παιδί μας δεν έχει κρατήσει ποτέ ξανά όπλο. Τα υποχρέωσαν, τα ανάγκασαν να το κάνουν. Το να πάρεις παιδιά και να τα αναγκάσεις να εκτελέσουν τις εντολές σου είναι χειρότερο από οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της Διεθνούς Αμνηστίας ότι υπάρχουν καταγγελίες για βασανιστήρια και βιασμούς ακόμα και με γκλόπς στις τουρκικές φυλακές. We've been told of ill treatment ranging from, you know, verbal abuse, threats, to leaving people without food for days or even water for days, handcuffing them behind their backs for long periods of time, to physical abuse such as beatings and even in the severest of cases, instances of rape in detention. Η τουρκική αστυνομία συνεχίζει τις εφόδους. Έγιναν πολλές συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη μία εβδομάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Πάνω από 100 οχήματα εισέβαλαν σε στρατιωτική ακαδημία και έκαναν έρευνα για περισσότερες από 3 ώρες.
Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης κατά 42 δημοσιογράφων, ανάμεσά τους και η γνωστή δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Ναζλή Λιτσάκ. Την ίδια ώρα οι τουρκικές αερογραμμές απέλυσαν 100 υπαλλήλους που φέρεται να συνδέονται με την απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Bloomberg, τόνισε ότι οι διώξεις όσων συμμετείχαν στο πραξικόπημα πλησιάζουν στο τέλος, ενώ θεωρεί ότι βιάστηκαν οίκοι αξιολόγησης να υποβαθμίσουν το αξιόχρεο της χώρας του. The Turkish economy did not deserve this if you look at the indicators. When you look at European countries, the debt is considerably higher than our debt. Η Ευρώπη από την άλλη πλευρά είναι κατηγορηματική. Η Τουρκία δεν είναι σε θέση να γίνει σύντομα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mais si la Turquie demain matin devait réintroduire la peine de mort, nous arrêterons immédiatement les négociations parce qu'un pays qui dispose dans son arsenal législatif la peine de mort n'a pas sa place au sein de l'Union européenne. Υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος πλημμύρισαν την πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ανεμίζοντας τις τουρκικές σημαίες και υψώνοντας φωτογραφίες του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος θεωρείται πατέρας της τουρκικής δημοκρατίας, κατήγγειλαν το πραξικόπημα. Παράλληλα, όμως, εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης αλλά και την αντίθεσή τους στον πρόεδρο Ερντογάν. Η εξουσία στο λαό, βροντοφώναξαν. Ζωντανή σύνδεση με τη συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια της εφημερίδας Αγορά. Βάνα, να ξεκινήσουμε από τις νέες συλλήψεις Τούρκων κομμάντων στην Μαρμαρίδα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Σήμερα το απόγευμα στις 5.30 συνελήφθησαν τρεις πραξικοπηματίες στην ευρύτερη περιοχή της Μαρμαρίδας, οι οποίοι συμμετείχαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην επίθεση κατά του Ερντογάν. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε, Βάνα, με συγχωρείς το διακόπτω, είναι οι εικόνες που βλέπουμε από τις συλλήψεις που έχει δώσει η τουρκική τηλεόραση, από τις συλλήψεις των ανθρώπων που κατηγορούνται ότι συνήργησαν στο πραξικόπημα. Σε ακούμε. Ακριβώς. Η σύλληψη μάλιστα έγινε απευθείας σύνδεση με τα κανάλια. Να σου πω επίσης ότι ανάμεσά τους είναι ο Σεκέρια Κουζού. Είναι ο ημάμης της στρατιωτικής βάσης Τυρλή, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χουριέτ θεωρείται και ο πιο επικίνδυνος. Ναι, να πούμε ότι σήμερα υπήρξε και η συνάντηση για πρώτη φορά στο παλάτι εντός αγωγικών του Ερντογάν με όλους τους αρχηγούς, τους επικεφαλείς των πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, 2 ώρες και 40 λεπτά κράτησε η συνάντηση στην Άγκυρα που προείδρευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και συμμετείχαν τα τρία μεγάλα κόμματα. Το κόμμα της δικαιοσύνης, το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του υπό την πετρία του Γιλντιρίμ, του κυβερνώντος κόμματος, του ΤΖΕΧΕΠΕ, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο αρχηγός, και το κόμμα της Εθνικής Δράσης του Μπαχτσελή. Η συνάντηση, όπως σας είπα, που κράτησε 2 ώρες και 40 λεπτά, εξελίχθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση της Προεδρίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για την καθαρή και ανοιχτή στάση τους απέναντι στη δημοκρατία το βράδυ της 15ης Ιουλίου και συμφώνησαν από κοινού να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά μηχανισμούς πολιτικού διαλόγου έτσι ώστε να επιληθούν τα κοινά προβλήματα. Βάνα Στέλου, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σου. Την έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών από τη χώρα μας ζητεί μέσω συνέντευξής του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τζαβούσογλου. Μεθαύριο αναμένεται να αρχίσουν και οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματός τους για χορήγηση πολιτικού ασύλου. 2-24 ώρα πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων των 8 Τούρκων στρατιωτικών στην Κεντρική Υπηρεσία Χορήγησης Ασύλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ζητά από τη χώρα μας να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες και να εκδοθούν στην Τουρκία. Kaçak girdikleri için 2 ay ceza aldılar. Şimdi iade talebimizle ilgili davalarda görülmeye başlayacak ayın 27'sinde. İnşallah onları da geri getireceğiz. Bize de Yunanistan da bize geri vermesi gerekiyor. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 8 Τούρκοι που προσγειώθηκαν με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχυριστούν ότι αν δεν τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, κινδυνεύει η ζωή τους. Αναμένεται ακόμα να επικαλεστούν τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου περί επαναφοράς της θανατικής ποινής. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του τονίζει ότι οι πραξικοπηματίες δεν δικαιούνται πολιτικό άσυλο. Darbecilere siyasi sığınma hakkı verilemez. Bu nettir. Yunanistan da zaten darbelerden çok çekti. Dolayısıyla Yunanistan'ın da bir an evvel bu
süreci, hukuki süreci tamamlayıp iade etmesini bekliyoruz. Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του στο Real News επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος των Τούρκων στρατιωτικών στην απόπειρα πραξικοπήματος. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία. Με τάση μεγαλύτερης ανόδου το τελευταίο τριήμερο, ο Γιάννης Ευσταθίου έκανε τις συγκρίσεις μέρα προς μέρα και μας ενημερώνει. Γιάννη. Και το συμπέρασμα είναι ότι 192 παραπάνω αυτό το δεκαήμερο μετά το πραξικόπημα είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες που μπήκαν στα ελληνικά νησιά σε σύγκριση με το δεκαήμερο πριν. Βέβαια, το τελευταίο τριήμερο από το Σάββατο έχουμε τριψήφιες ουσιαστικά ροές. Σήμερα ήταν σχεδόν τριψήφιες, 96. Συγκεκριμένα λοιπόν, 643 είναι οι αλλοβαμποί που μπήκαν στα ελληνικά νησιά μετά το πραξικόπημα, έναντι 451 το δεκαήμερο πριν το πραξικόπημα. Στα νησιά του Αιγαίου συνολικά έχουμε 8.974 σήμερα να παραμένουν εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες και κυριολεκτικά έχουν φρακάρει η Λέσβος και η Χίος, καθώς τα hot spot χωρούν πολύ λιγότερους. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ηχηρό μήνυμα ενότητας έστειλε ο Προκόπης Παυλόπουλος την πρώτη μετά από χρόνια δεξίωσης στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για την 42η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έδωσαν το παρόν και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα, ενώ βέβαια ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν οι διάλογοι τόσο μεταξύ τους όσο και στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Με τη λάμψη που ταιριάζει στη μέρα, αλλά χωρίς πολλά έξοδα, πραγματοποιήθηκε φέτος η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για τα 42 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο αγώνας υπέρ της Δημοκρατίας προϋποθέτει αραγή ενότητα και συμπόρευση όλων, η οποία υπερβαίνει και μάλιστα κατά πολύ επιμέρους πολιτικές διαφορές. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε φτάσει λίγα λεπτά πριν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είχε χαιρετήσει έναν έναν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μετά τη δήλωση του κ. Παυλόπουλου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός κατευθύνθηκαν πρώτοι στο γνωστό κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου. Η καλύτερη δεξίωση για εμένα ήταν το 2004, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε ότι η πρώτη φορά είχε έρθει τέτοια μέρα στο Προεδρικό Μέγαρο το 2008 με την αμφίεση που βλέπετε στα πλάνα, με μαύρο τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, συνοδευόμενος από τη μετανάστρια Καντίτσα Σάνκο, για την οποία ο Πρωθυπουργός είπε πως σήμερα έχει κάνει οικογένεια και ζει στο Λονδίνο. Ο τότε πρόεδρος Κωστής Στεφανόπουλος μπερδεύτηκε και νόμιζε πως ήταν η σύζυγός μου. Πώς τα παίρνατε στο σπίτι με τα πεθερικά, με ρώτησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν έρθουν οι υπόλοιποι, συνομιλούσε για αρκετή ώρα με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μετήχε στην κουβέντα και λίγο μετά αντάλλαξε μερικές φράσεις με τον Σταύρο Θοδωράκη μόλις εκείνος ήρθε. Κουβέντα όμως δεν αντάλλαξαν και ο Πάνος Καμένος με τη Φόφη Γεννηματά μετά το tweet του Πρόεδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων που ενόχλησε την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θυμήθηκε πότε είχε έρθει πρώτη φορά σε ανάλογη δεξίωση. Είχα παραβρεθεί πρώτη φορά σε δεξίωση για τη γιορτή της Δημοκρατίας σε ηλικία 17 ετών, συνοδεύοντας τον πατέρα μου. Χιούμορ είχε ο διάλογος του Σταύρου Θοδωράκη με τον Βασίλη Λεβέντη. Εγώ δεν πήρα πρόσκληση. Δεν πήρες εσύ πρόσκληση? Πέφτει ο Τσίπρας. Ξεχώρισε και ο διάλογος του Πρωθυπουργού με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Άγιε Εθά, Βαγγέλη Αποστολάκη. Αφήσαμε την Κρήτη για να έρθουμε σήμερα εδώ. Εγώ πριν κοιμηθώ τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω. Είστε καλά? Εγώ το συμπαθώ τον Πρόεδρο. Στο κιόσκι έμειναν περίπου μισή ώρα, ενώ τα δικά τους πηγαδάκια σχημάτισαν οι υπόλοιποι καλεσμένοι, όπως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Πολλοί σχολίασαν και την κίνηση του Πάνου Καμένου να πάρει αγκαλιά τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, με τον οποίο είχε κοντραριστεί πριν από μερικούς μήνες και είχε ζητήσει την παραίτησή του. Τώρα όλα με λιγάλα μεταξύ τους, καθώς είπε στους φωτογράφους. Βγάλτε μας μια φωτογραφία να σκάσουν όλοι. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι μια μέρα γιορτής, αλλά και ταυτόχρονα μια μέρα περισυλλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση που μας μαστίζει είναι η εθνική ενότητα, αλλά είναι και η αλήθεια. Τα μεγάλα λόγια περί δημοκρατίας που λένε οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι σημερινοί μένουν έξω από τους τόπους δουλειάς. Μπορούμε να δουλέψουμε με ενότητα, με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς. Η δημοκρατία κινδυνεύει ακόμα και σήμερα από το κομματικό κράτος, από τις ανισότητες. Το ότι όμως υπάρχει δημοκρατία στα χαρτιά δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δημοκρατία στην πράξη. Ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου είναι στο περιθώριο. Ανέκρουσε πρίμναν το Υπουργείο Οικονομικών και άλλαξε σχεδόν όλες τις επιβαρύνσεις που ετοίμαζε για τον ένφια. Ο Γιώργος Νικολόπουλος παρουσιάζει αυτές τις αλλαγές, αλλά και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου σε 5 δόσεις. Εκατομμύρια φορολογούμενοι, πριν προλάβουν να πουν δόξα το Θεό πληρώνοντας την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, θα πουν στο τέλος της εβδομάδος βοήθεια Παναγιά. Ο λόγος? Τα εκαθαριστικά του ένφια που αναμένεται να αναρτηθούν στη μερίδα του καθενός στο TaxisNet. Μας παίρνει
μία και μισή σύνταξη το χρόνο. Πριν προλάβουν να πάρουν ανάσα από το φόρο εισοδήματος και τα άλλα έξοδα, έρχεται ο ένφια που θα πλήξει φέτος ακόμη περισσότερους λόγω της μείωσης από τα 300.000 στα 200.000 ευρώ του ορίου για το συμπληρωματικό φόρο, παρά τη μείωση των αντικειμενικών τιμών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της έκπτωσης 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Το Υπουργείο Οικονομικών, βλέποντας προφανώς ότι αν επιβάλλουμε φόρο και στα αγροτεμάχια, δηλαδή στα γήπεδα που είναι είτε εκτός σχεδίου είτε εκτός οικισμού, ο έμφυα πολλαπλασιάζεται, έρχεται και αποσύρει τη διάταξη. Μπροστά στην ομοβροντία δημοσιευμάτων, όσο καθυστερεί η σχετική εγκύκλειος για τον έμφυα, το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να ανακοινώσει. Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο. Η πρώτη από τις 5 δόσεις του ένφια θα είναι το Σεπτέμβριο. Οι απαλλαγές του ένφια θα ισχύσουν ακριβώς όπως πέρυσι. Δεν θα χάσουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισόδημα από τόκους. Δεν θα χάνουν την απαλλαγή άνεργοι πολυτεχνικοί άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ανεξαρτήτως των τόκων τους. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακόμα το βαρέλι δεν έχει πατώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, το οικονομικό επιτελείο κυριολεκτικά σάστησαν. Οι προσομοιώσεις σε καθάριση τους για τον ένφια άργησαν δραματικά. Η συνολική βεβαίωση του φόρου ξεπερνούσε τα 4,5 δισεκατομμύρια αντί για 3,3 δισευρώ. Τα αποτελέσματα ήταν τερατώδη. Ορεινά αγροτεμάχια από λάθος βρέθηκαν παραθαλάσσια και όσοι προέκυπταν με επιβάρυνση δεν ήταν μόνο 500.000, όπως είχε πει ο Γιώργος Κουλιαράκης, αλλά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Για να μην πελαγώσετε καλοκαιριάτικα από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της εφορίας, υπάρχει δυνατότητα κάθε μία δόση και από το φόρο εισοδήματος και από τον ένφια να το πληρώσετε σε άτοκες δόσεις. Πώς? Με την πιστωτική σας κάρτα. Σε πόσες δόσεις? Μέχρι 9 με 12 μηνύες ανάλογα με την τράπεζα. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να διαθέτετε αρκετά διαθέσιμο υπόλοιπο, τουλάχιστον ισόποσο με την κάθε δόση. Ρύθμιση σε 12 δόσεις κάνει και η εφορία, αρκεί να περάσετε από εκεί και να πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Όπως δείχνουν και οι αριθμοί, περισσότεροι χρωστούν γιατί δεν υπάρχει το αναγκαίο εισόδημα. Τσουχτερά πρόστιμα ισχύουν από σήμερα για τη μη έκδοση αποδείξεων. Μάλιστα, όποιοι εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα για μελλοντικούς ελέγχους. Δείτε τι ισχύει από εδώ και πέρα στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δημητρέλη. Στην αύξηση των προστήμων για μη έκδοση αποδείξεων προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών. Διόρθωσε έτσι εν μέρη την γκάφα του ουσιαστικού μηδενισμού των προστήμων που οδήγησε σε έξαση της φοροδιαφυγής. Από τους ελέγχους που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών στις τουριστικές περιοχές προέκυψε ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν κόβει αποδείξεις. Ζητάγατε? Όχι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα η Γραμματεία Εσόδων, τα νέα πρόστιμα είναι 50% του ΦΠΑ με ελάχιστο τα 250 ευρώ ανά έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία που τηρούν κατά κύριο λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία που τηρούν κατά κύριο λόγο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Κόβει, ο κόσμος φοβάται. Προκειμένου να το πληρώσει χρυσάφι, κόβει. Αν μια επιχείρηση πιαστεί εντός πενταετίας από την πρώτη παράβαση να μην κόβει αποδείξεις, τότε το πρόστιμο αυξάνεται στο 100% του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στη συναλλαγή για την οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη, με ελάχιστο τα 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα με το είδος των βιβλίων που τηρούνται. Αν ξαναπιαστεί η ίδια επιχείρηση να μην κόβει αποδείξεις εντός πενταετίας, τότε το πρόστιμο φτάνει στο 200% του ΦΠΑ με ελάχιστο πρόστιμο τα 1000 ή 2000 ευρώ. Κόβουν όλοι, κόβουν. Φοβούνται την εφορία ή απλά? Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Το πρόστιμο για μη έκδοση 5 αποδείξεων από εστιατόριο συνολικής αξίας 200 ευρώ ήταν μέχρι σήμερα 19,35 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα είναι 250 ευρώ. Μάλιστα, αν η επιχείρηση μέσα σε μια πενταετία πιαστεί και πάλι να μην έχει εκδώσει αποδείξεις, τότε θα της επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ. Δεν κόβουμε. Τι ζητάτε? Τι ζητάω. Άλλο παράδειγμα. Μια επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, όπως μια ΑΕ ή μια ΕΠΕ, δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας 1000 ευρώ. Με το προηγούμενο σύστημα θα της επιβαλόταν πρόστιμο 96,77 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα της επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ αν υποπέσει στις ίδιες παραβάσεις μέσα σε μια πενταετία, θα της επιβληθεί πρόστιμο 1000 ευρώ. Όσοι πιάνονται να μην κόβουν αποδείξεις, θα μπαίνουν και στη μαύρη λίστα για μελλοντικούς ελέγχους. Παράνομοι Κρήθοι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τους αναδρομικούς φοροελέγχους πέρα της δεκαετίας, καθώς οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι είναι ασυνταγματικές οι παρατάσεις στην παραγραφή τους. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, επικαλούμενο την ασφάλεια δικαίου για τους φορολογούμενους, επισημαίνει ότι δεν μπορούν να θεωρούνται ύποπτοι φορολογικών παραβάσεων επαόριστον, ούτε να ενθαρρύνεται η απραξία των φορολογικών αρχών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλου, για τον οποίο το δικαστήριο ακύρωσε πρόσφατα
πρόστιμο ύψους 375.000 ευρώ. Το χρόνο να μετρά αντίστροφα βλέπουν οι συνταξιούχοι για τις νέες περικοπές. Μετά το τσεκούρι σε μερίσματα και ΕΚΑΣ, ο επαναυπολογισμός των κύριων συντάξεων θα μειώσει κι άλλο το εισόδημά τους. Η αρχή θα γίνει με τις περικοπές τις επικουρικές στις 2 Αυγούστου. Είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει περάσει. Αυτό που κάνει είναι φόρους, μειώσεις. Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι συνταξιούχοι από τη συνεχή μείωση του εισοδήματός τους. Να μην λέει ψέματα ο κύριος Κατρούγκαλος με τα μαντιλάκια. Ξέρετε πόσο μου έδωσε τώρα ο κύριος Κατρούγκαλος. Αντί να πάρω 121, μου έδωσε 54 ευρώ. Να ζήσει αυτός με 54 ευρώ. Ο Ρήγας Έκερης είδε το μέρισμά του να μειώνεται, όπως φαίνεται και στο εκαθαριστικό, κατά 70%. Πληρώνω πρώτα το φαρμακοποιό και ό,τι μείνει θα φάω. Δεύτερη χαμένη οι συνταξιούχοι που χάνουν το ΕΚΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής θα ανακοινωθούν μέτρα ελάφρυνσης για όσους το έχασαν. Εγώ κορίτσι μου είμαι από αυτούς που παίρνουν 460 ευρώ. Θα μου κόψουν το ΕΚΑΣ. Δεν τους καταλαβαίνω. Τη μια λένε το ένα, την άλλη λένε το άλλο. Η ψυχή μου το ξέρει πώς θα βγάζουν πέρα. Χαμένοι όμως θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι από τον επαναυπολογισμό των συντάξεων που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη. Με βάση τα παραδείγματα που παραθέτει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, το οποίο να σημειωθεί κατέθεσε αίτηση ακύρωσης του νόμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάποιος με κύρια σύνταξη 784 ευρώ θα χάσει 103 ευρώ. Συγκεκριμένα, με βάση το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, το ανταποδοτικό κομμάτι θα είναι 297 ευρώ, συν 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης. Σύνολο δηλαδή 681 ευρώ τελική σύνταξη από 784. Περικοπές θα δουν σε δύο κύματα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όσοι παίρνουν επικουρική και το άθροισμά της μαζί με την κύρια ξεπερνά τα 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 καθαρά. Η περικοπή θα αγγίξει το 2 έως 40%. Μετά από 10 ημέρες κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τα μέλη της οργάνωσης No Border Camp, οι πόρτες άνοιξαν. Ωστόσο, οι καταστροφές που επέφεραν είναι αξιοσημείωτες, αν και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Τόσκας κάνει λόγο για ψύχρεμη στάση της αστυνομίας. Το ρεπορτάζ είναι της Ραλιός Λεπίδου. Σπασμένες πόρτες και χερούλια. Συνθήματα με μπογιές στο μεγαλύτερο μέρος των κτηρίων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή την εικόνα παρατηρεί κανείς σήμερα, μετά από 10 ημέρες κατάληψης του κτηρίου της νομικής σχολής από τα μέλη της οργάνωσης No Border Camp στους χώρους του Πανεπιστημίου. Έχουν σπάσει και καταστραφεί ολοσχερώς δύο πόρτες ασφαλείας, έχουν σπάσει οι πόρτες των 8 πόρτες των 4 αίθουσων διδασκαλίας του πρώτου ορόφου, μια πόρτα σε ένα συγκρότημα τουαλετών, μια πόρτα σε ένα γραφείο του τομέα ποινικών επιστημών. Τώρα έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους του κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, γύρω στα 30 αντίσκηνα βρίσκονται μπροστά στον χώρο του πάρκου, μπροστά από τη νομική σχολή. Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μπορεί η Πρετανική Αρχή να βάλει λουκέτο σε όλα τα κτίρια γύρω από το σημείο συνάντησης των μελών του No Border Camp. Αυτό, όπως θα δείτε, δεν στάθηκε εμπόδιο. Έσπασαν τις πόρτες, μπήκαν στους εταιρικούς χώρους και γέμισαν τους τοίχους και τους πίνακες με τα συνθήματά τους. Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο να κάνουν καμία ζημιά και μάλιστα μας ζητήσαν να κλείσουμε και συγκεκριμένες πόρτες, τις οποίες και το κάναμε. Και βεβαίως η κατάσταση είναι αυτή την οποία βλέπετε. Σπάσανε πόρτες, γράψανε στους τοίχους παντού. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, αναφορικά με το χειρισμό της κατάστασης στο Πανεπιστήμιο με την διοργάνωση No Border Camp, κάνει λόγο για ψύχρεμη στάση της αστυνομίας μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Νομίζω η αστυνομία κράτησε ψύχρεμη στάση. Κράτησε τη σωστή ισόρροπη στάση και γι' αυτό μπράβο της. Για αυτή τη στιγμή η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ήσυχη και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, 12 πόρτες πρέπει να αντικατασταθούν και όλοι οι τείχοι να βαφτούν, όταν το Πανεπιστήμιο έχει μόλις 11.000 ευρώ προϋπολογισμό για το 2016. Είναι πανηρή η διαγραφή των συνθημάτων και των γράφητη αυτών. Δεν είναι εύκολη δηλαδή και γραφειοκρατικά η διαδικασία της αποκατάστασης και βεβαίως δεν έχουν και κονδύλια για να αποκαταστήσουν τις ζημιές αυτές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου του Ρίου ο 7χρονος που χτυπήθηκε από ακυβέρνητη Λέμβο σε παραλία της Ζακύνθου. Το άτυχο παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το 7χρονο Αγγελούδη παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Χθες υπευλήθη σε ένα δύσκολο χειρουργείο στο κεφάλι και η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Η κατάσταση είναι σταθερή, είναι ακόμη διασωληνωμένο.
είναι ακόμη σε κόμμα, στο μετεχνητό κόμμα, για να μην κάνει ενδοκράνεια υπέρταση. Μια καινούργια αξονική που κάνανε έδειξε ότι είναι σταθερά, αλλά δεν έχει επεκταθεί αιμάτωμα. Το παιδί χτυπήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία Τσιλιβίζα Κίνθου. Μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του έπαιζε αμέριμνο στη θάλασσα, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί πως θα γινόταν στόχος της ξέφρενης πορείας ενός ακυβέρνητου σκάφους. Είδα ξαφνικά μια βάρκα να μπαίνει με ταχύτητα, να περνάει την απαγορευμένη ζώνη που είναι οι βαρκές. Προς χάρισα που κάνανε μπάνιο δύο παιδάκια και ξαφνικά η βάρκα χτύπησε το ένα παιδάκι, πέρασε από πάνω του. Επικράτησε πανικός, όλοι έτρεξαν να βοηθήσουν, όμως το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Πήγε η μάνα του στο παιδάκι, το έπιασε αγκαλιά και το έβγαλε έξω. Μαζεύτηκε πολλούς κόσμους, πήγε αστυνοφόρο, είχε αστυνομία, κρυμαρχείο. Στη βάρκα επέβαιναν αρχικά τρεις Έλληνες, 30, 19 και 22 ετών αντίστοιχα. Το σκάφος ανήκε στον 22χρονο. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο, οι τρεις τους είχαν πάει για μπάνιο σε διπλανό όρμο. Όταν αποφάσισαν να φύγουν, ο 22χρονος ανέβηκε στη βάρκα για να βάλει μπροστά. Η μηχανή, όπως υποστήριξε, μπλόκαρε και κατευθύνθηκε προς τα βράχια με μεγάλη ταχύτητα. Τότε έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη θάλασσα. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες κατά δήλωσή τους βρίσκονταν στο νερό και έσπρωξαν το σκάφος για να του αλλάξουν πορεία. Η ξυλίνη βάρκα όμως χάραξε ρότα προς την παραλία του Τσιλιβή με τις μηχανές στο φουλ, εκεί όπου βρισκόταν το άτυχο παιδί. Και οι τρεις συνελήφθησαν, αλλά με εντολή του εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η προανάκριση. Σύνδεση με τον Κωστή Βέιμο και πάμε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουμε δύο νεκρούς σε νυχτερινό κέντρο από πυροβολισμούς, Κωστή. Και μάλιστα δύο παιδιά, Παναγιώτη 14 και 18 χρονών, έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πάρκινγκ ενός νυχτερινού κέντρου που διοργάνωνε πάρτι με μαγιό για νέα παιδιά στη Φλόριντα. Αυτό έγινε 6 εβδομάδες μετά το μακελιό στο Ορλάντο που βύθισε στο πένθος την Αμερικανική Πολιτεία και είχαμε 49 νεκρούς και ήταν πράξη του Ισλαμικού κράτους. Να σου πω λοιπόν ότι οι τραυματίες είναι ηλικίες από 12 έως 27 ετών. Ένα από τα θύματα στην τελευταία του πρωί στο νοσοκομείο, το δεύτερο θύμα σκοτώθηκε επί τόπου εκεί που στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου. Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί, Παναγιώτη, αλλά η αστυνομία λέει ότι δεν ήταν τρομοκρατική πράξη. Μάλιστα έχει συλλάβει και τρεις υπόπτους. Κωστή, σε ευχαριστούμε. Ένας 52χρονος έπαιρνε τους κωδικούς του Wi-Fi από το γείτονά του και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο δράστης εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία και συνελήφθη από αστυνομικούς του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι αστυνομικοί του ηλεκτρονικού εγκλήματος εισέβαλαν στο σπίτι του γείτονα του κατηγορούμενου στη Σαρονίδα και προσπαθούσαν να εντοπίσουν πού είχε το υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο άνθρωπος, που δεν είχε καμία σχέση με αυτά, έχασε τη γη κάτω τα πόδια του. Μέσα στον πανικό του, τους είπε ότι είχε δώσει τους κωδικούς από το δικό του Wi-Fi και σε έναν άνεργο γείτονα που ζει μόνος του με τη μητέρα του. Αυτό ήταν το κλειδί για τους αστυνομικούς, οι οποίοι εισέβαλαν ευνηδιαστικά μέσα στο διαμέρισμα του άνδρα που χρησιμοποιούσε τους κωδικούς του γείτονά του για να κατεβάζει υλικό σκληρής παιδικής πορνογραφίας. Τα στελέχη του ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμά του στη Σαρονίδα χιλιάδες αρχεία, τα οποία έβλεπε και στη συνέχεια διακινούσε ο κατηγορούμενος σε ανθρώπους που έχουν την ίδια αρρωστημένη διαστροφή. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 52χρονου μέσω της γερμανικής αστυνομίας. Οι ερευνητές στη Γερμανία αναζητούσαν τα ίχνη ενός άνδρα, ο οποίος είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών στη χώρα τους. Αναζητώντας το διαδίκτυο τα ίχνη του παιδεραστή, εντόπισαν εδώ στην Ελλάδα έντονη δραστηριότητα από τη Σαρονίδα. Ο άνθρωπος αυτός είχε συλληφθεί και το 2008 για το ίδιο αδίκημα. Μπήκε στη φυλακή και μόλις βγήκε πριν από περίπου 2 χρόνια, συνέχισε τη δράση του. Δύο αδέρφια συνελήφθησαν στη Μύκονο, καθώς κατηγορούνται ότι διακινούσαν κοκαίνη στο νησί των Ανέμων εδώ και αρκετό καιρό. Ο ένας μάλιστα είναι φαρμακοποιός στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν και τα διαμερίσματα, στα οποία ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Ήθελαν να πλημμυρίσουν τη Μύκονο με ναρκωτικά και γι' αυτό το λόγο είχαν κρύψει την πανάκριβη πραμάτια τους σε τρία διαφορετικά σπίτια στην Αθήνα. Τους τελευταίους δύο μήνες, τα δύο αδέλφια έκαναν ταξίδια στο νησί των Ανέμων και σύμφωνα με τους αστυνομικούς της ασφάλειας, μετέφεραν κοκαίνη και χασίς. Στη Μύκονο, τα δύο αδέρφια φρόντιζαν να παίρνουν τα μέτρα τους και έκαναν το εμπόριο μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Το σπίτι που διατηρούσαν στη χώρα του κοσμοπολίτικου νησιού τους έδινε την κάλυψη που χρειάζονταν. Όλα αυτά όμως κατά από την παρακολούθηση κλιμάκιου αστυνομικών από την Αθήνα που ήταν στο νησί και προσπαθούσαν να βρουν τις διασυνδέσεις των δύο αδερφών. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε σημαντική ποσότητα συσκευασμένης κοκαίνης έτοιμη προς πώληση, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάναβης. Αστυνομικοί
εντόπισαν αρχικά σε περιοχή της Μυκόνου τον 51χρονο, τη στιγμή που προμήθευε τον 54χρονο με ποσότητα κοκαίνης όπου και του συνέλαβαν. Ενώ οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών ερευνούσαν την υπόθεση, διαπίστωσαν ότι ένα από τα μέλη της πείρας ήταν εν ενεργεία φαρμακοποιός εδώ στην Αθήνα. Η πρώτη σκέψη που έκαναν ήταν ότι είχε στηθεί ένα παράνομο εργαστήριο, κάτι που όμως στη συνέχεια δεν επαληθεύτηκε. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 152 γραμμάρια κοκαίνης, ηρωίνη και μεγάλη ποσότητα χασίς, καθώς επίσης δύο πιστόλια, χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών για το συγκεκριμένο κύκλωμα δεν σταματά σήμερα, λέγανε με νόημα από την ασφάλεια Αττικής. Έκαναν τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους αστυνομικούς και εξαπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαρσταδονάκη, η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα και αναζητά άλλα δύο. Μέσα σε τρεις μέρες ήθελαν να αρπάξουν πάνω από 250.000 ευρώ από ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή του Αγρινίου οι δύο Βούλγαροι απατεώνες 48 και 42 ετών. Τηλεφωνούσαν είτε ως αστυνομικοί, είτε ως ιατροί, είτε ως δικηγόροι. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι κοντινοί συγγενείς των ηλικιωμένων είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και ήταν απαραίτητη καταβολή χρηματικού ποσού. Ταυτοποιήσαμε τη διάπραξη από τα μέλη της τουλάχιστον 34 περιστατικών απάτης. Οι δράστες έπεσαν όμως στην παγίδα ενός 69χρονου, από τον οποίο ζήτησαν 40.000 ευρώ, καθώς, όπως του είπαν, ο γιος του είχε προκαλέσει τροχαίο. Ο ηλικιωμένος άντρας τους είπε να πάνε από το σπίτι του για να παραλάβουν τα χρήματα, αλλά ταυτόχρονα κάλεσε και την αστυνομία, η οποία και τους συνέλαβε. Είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν η ηλικιωμένη γυναίκα και να τις αφαιρέσουν 800 ευρώ. Ο ένας Βούλγαρος ζούσε στο Αγρίνιο τα τελευταία 10 χρόνια. Ο συμπατριώτης του πήγε πριν από μερικές ημέρες και οι δύο οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τους συνεργούς τους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Τρία χρόνια έχει να πάρει άδεια ο μοναδικός γιατρός της Κάσου. Το νησί έχει χίλιους μόνιμους κατοίκους και τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Όπως λένε οι αρμόδιοι στη Χριστίνα Καλοκύρη, λόγω σοβαρών ελλείψεων δεν υπάρχει άλλος γιατρός να τον αντικαταστήσει. Τη λέξη άδεια λίγο έλειψε να την ξεχάσει ο μοναδικός παθολόγος του Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου. Για τρία χρόνια δεν έχει λείψει σχεδόν ούτε μία μέρα από τα καθήκοντά του, γιατί άκουσον δεν υπήρχε αντικαταστάτης. Έχει χάσει τον πατέρα του και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος, με εξαιρετικό έργο, έχει μειώσει δραστικά και το θέμα των διακομιδών εκεί στο νησί, έχει βοηθήσει και εδώ βέβαια να την σημειώσω ότι είναι ο μοναδικός ειδικευμένος γιατρός στο νησί. Οι δύο θέσεις αγροτικών γιατρών έχουν χειρέψει, δηλαδή εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει αγροτικούς γιατρούς όπως προβλέπεται από το οργανόγραμμα του Περιφερειακού Γιατρίου της Κάσου. Ο Νικόλαος Ισμερίδης υπηρετεί στην Κάσο το 2009. Τα τελευταία χρόνια μετακόμισε στο νησί και η οικογένειά του. Ο παθολόγος δεν έχει καταφέρει να πάρει άδεια από το 2014. Οι αιτήσεις του έμειναν χωρίς απάντηση. Για μας είναι ήρωες όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ασκούν ιατρική σε αυτά τα μέρη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί οι συνθήκες της ιατρικής, όπως ασκείται η ιατρική, έχει αλλάξει. Δεν είναι η εποχή του στιθοσκόπιου και του πιεσόμετρου και του καρδιογράφου ενδεχομένως που μπορούσε να εξετάσει και να βγάλει διάγνωση. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπιζε και ένας άλλος ειδικευόμενος γιατρός που υπηρετούσε στην Κάσο και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Το ΣΤΑΡ επικοινώνησε με την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια που παραδέχτηκε το πρόβλημα και υποστήριξε ότι βρέθηκε αντικαταστάτης που θα καλύψει τον συνάδελφό του από τις 10 Αυγούστου. Παρέλαση αστέρων του Χόλιγουτ και φέτος στη Μύκονο, μετά την Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, την Ανδριάννα Λίμα και πολλούς άλλους, θέσεις στις παραλίες του νησιού πήραν ο Τζέραρντ Μπάτλερ και ο Μπρους Γουίλις. Αυτός, αυτή και η Μύκονος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις. Ο γοητευτικός χολιγουντιανός ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων και δείχνει να το απολαμβάνει. Ο φακός του Μύκονος Live τον συνέλαβε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού με την παρέα του και όπως βλέπετε ο κινηματογραφικός σκληρός Μπρους Γουίλις δεν σταματά να συνομιλεί και να αστείευεται με τους φίλους του, δείχνοντας ότι δεν του λείπει το κέφι αλλά και το στυλ. Χαλαρός και χαμογελαστός, χωρίς να θέλει να στρέψει τα βλέμματα πάνω του, ο Μπρους Γουίλις είναι ένας από τους δεκάδες αστέρες της διεθνούς showbiz που επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, με μια πολυτελή θαλαμιγό επισκέφθηκε την Ηρακλιά, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο για να καταλήξει στη Μύκονο. Στο νησί δεν συναντήθηκε με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, ο οποίος απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα λίγες ημέρες νωρίτερα. Με φίλους στην παραλία αλλά και τη σύντροφό του έδειχνε να ζει ανέμελες στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
ευγενικός και με καλή διάθεση, απαλλαγμένος από τα περιτά στολίδια της εικόνας ενός στάρ, ο Gerard Butler, φορώντας το μαγιό και ένα καπέλο, διασκέδασε με την παρέα του τόσο στην παραλία όσο και σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, όπου γεύθηκε θαλασσινά εδέσματα. Τα νησιά μας φαίνεται πως για ακόμα ένα καλοκαίρι μαγνητίζουν τους παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι οι ομορφιές της χώρας μας είναι ασύγκριτες. Την καλύτερη διαφήμιση στη χώρα μας κάνει ο Έλληνας παρουσιαστής Ανδρέας Βαρσακόπουλος, που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής στη Νότια Κορέα. Ο ίδιος μίλησε στην Κατερίνα Τσαμούρη για τις εμπειρίες του στη μακρινή Κορέα και την αγάπη του για την Ελλάδα. Είναι ταλαντούχος, εξαιρετικά αγαπητός στο κοινό της Νότιας Κορέας και Έλληνας. Ο λόγος για τον Ανδρέα Βαρσακόπουλο, τον Έλληνο-Αμερικανό παρουσιαστή και καθηγητή, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαφημίζει την Ελλάδα. Ήρθα σαν καθηγητής Αγγλικών. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στην Αμερική, μου δημιουργήθηκε μια περιέργεια για την ανατολική κουλτούρα. Ξεκίνησε ως δάσκαλος αγγλικών, αλλά τον κέρδισε η τηλεόραση. Παραμένει καθηγητής πανεπιστημίου, ωστόσο συμμετέχει και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου μιλάνε εκπρόσωποι πολλών χωρών για την οικονομία, την πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ανδρέας Βαρσακόπουλος μας μίλησε για το πώς βλέπουν οι Κορεάτες στη χώρα μας. Με λένε Ανδρέα Βαρσακόπουλο και ελπίζω να δείξω τη λαμπλή κουλτούρα μας στους Κορεάτες. Η απήχηση που έχει στο κοινό της Κορέας μεγάλη, μιας και είναι από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πρωταγωνιστές της χώρας. Υπάρχει μια ευκαιρία, ας πούμε, που μπορώ να προωθήσω τα ενδιαφέρον της Ελλάδας στην Κορέα. Τους αρέσει η Ελλάδα πάρα πολύ. Η Νότια Κορέα αποτελεί στόχο για την προσέλκυση τουριστών στη χώρα μας και ως εκ τούτου η προβολή της Ελλάδας από τον Έλληνα Σταρ μόνο ωφέλιμη μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε όλους που έχουν ενδιαφέρον για την Κορέα, 7 Αυγούστου στην Κορεατική Εκκλησία, που είναι στη Τριβωνιάνου 32, και αν έχετε ερωτήσεις, αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για την Κορεατική κουλτούρα, μπορείτε να με συναντήσετε εκεί. Διπλασίασε την τιμή πώλησης της βίλας του στο Saint-Tropez ο Johnny Depp και από 27 εκατομμύρια δολάρια που ζητούσε αρχικά, τώρα ζητάει σχεδόν 56 εκατομμύρια. Όπως θα δείτε όμως στο ρεπορτάζ της Βιργινίας Τσίρου, πολλοί δισεκατομμυριούχοι είναι διατεθειμένοι να το αποκτήσουν. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Η πολυτελής έπαυλη του Johnny Depp, που βρίσκεται στην περιοχή Plan de la Tour στην Κιανή Ακτή, πωλείται αντί 56 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή στην διπλάσια τιμή από αυτή που ήταν πέρσι το καλοκαίρι, καθώς ο διάσημος star πιστεύει πως η αρχική τιμή πώλησης ήταν πολύ χαμηλή για το κτήμα του. Η γαλλική έπαυλη, στην οποία ο Johnny Depp στέγασε τον έρωτά του με τη Vanessa Paradis, δεν θυμίζει σε τίποτα τυπική χολιγουντιανή βίλα, μιας και πρόκειται για μια ανακαινισμένη αλλά παραδοσιακή βίλα του 1812. Το πολυτελές ακίνητο είναι ένας πραγματικός οικισμός της προβυγγίας που αποτελείται από 12 κτίρια και βρίσκεται σε κτήμα 37 στρεμμάτων. Εκτός από το κεντρικό σπίτι υπάρχουν ξενώνες, εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, μια κάβα σε στυλ πειρατές της Καραϊβικής, παιδότοπος, ακόμα και μια επαγγελματική κουζίνα. Με την Amber Heard δεν πρόλαβαν να την απολαύσουν καθώς μεσολάβησε ο επεισοδιακός χωρισμός τους. Οι δύο πισίνες, η πίστα skateboard και το ατελιά ζωγραφικής όπου ο 53χρονος πρωταγωνιστής παρουσιάζει τα έργα του αφού στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τη ζωγραφική, είναι πολυτέλειες που απογειώνουν την αρχική τιμή πώλησης. Σύνδεση με τον Κωστή Βέιμο και να ξεκινήσουμε από ένα φωνικό σε πάρτι ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων, Κωστή. Τραγική κατάληξη λοιπόν για αυτό το πάρτι, Παναγιώτη. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνώστου. Υπάρχει ένας ύποπτος ο οποίος κρατείται από την αστυνομία. Το πάρτι έγινε σε πισίνα βίλας αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και εκτιμάται ότι συμμετείχαν σε αυτό πάνω από 450 άτομα, πολλά από τα οποία αφρικανικής και τζαμαϊκανής καταγωγής. Την αστυνομία κάλεσαν τα ξημερώματα σήμερα οι γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς όταν έφτασαν στο σημείο να κάλυψαν το πτώμα ενός άντρα ηλικίας περίπου 30 ετών δίπλα στην πισίνα. Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, όπως και ένας άλλος άντρας ελαφρύτερα στον ώμο. Μάλιστα, και πάμε στην Ινδία, Κωστή, όπου είχαμε τον ομαδικό βιασμό μιας τουρίστριας από το Ισραήλ. Στιγμές φρίκης βίωσε λοιπόν μια 25χρονη τουρίστρια από το Ισραήλ, όπως είπες, καθώς έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στην τουριστική περιοχή Μανάλη της πολιτείας Πραντές της Ινδίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η νεαρή Ισραηλινή μπήκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, νομίζοντας ότι είναι ταξί. Όμως στο αυτοκίνητο αυτό υπήρχαν μέσα 6 άντρες, οι δύο λέγεται, είπε η ίδια ότι τη βίασαν, αλλά διευκρίνως παραμένει το τι έκαναν εκείνη την ώρα οι υπόλοιποι. Πάντως τώρα έχουν συλληφθεί δύο άτομα, οι υπόλοιποι παραμένουν ασύλληπτοι. Και πάμε τώρα να δούμε τα απρόοπτα ενός γάμου.
Μια νύφη λοιπόν, η οποία ήταν πολύ άτυχη, κοίτα τι έπαθε εδώ πέρα, όχι μόνο έπεσε από το σκουπεράκι του γαμπρού, ναι. Το σαμαράκι, μπράβο, ακριβώς το σαμαράκι έπεσε, αλλά ο γαμπρός δεν κατάλαβε κιόλας ότι έπεσε η νύφη. Συνέχισε. Χρειάστηκε να σταματήσει ένας άλλος μοτοσυκλωτιστής που ερχόταν από πίσω, βλέπεις εδώ, που είναι για να τη βοηθήσει. Ο γαμπρός συνέχισε το. Δεν μπορεί ούτε να παντρευτεί, έχω την αίσθηση. Τι να σου πω. Ευχαριστούμε, να είναι καλά η κοπέλα, βέβαια. Τώρα εμείς γελάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Ήρθε η ώρα να δούμε τις νέες ταινίες από το Hollywood που κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας με μια ομάδα αυτοκτονίας έτοιμη να γίνει το καλοκαιρινό κινηματογραφικό hit. This is the deal. You're going somewhere very bad. Αυτή η ομάδα αυτοκτονίας θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη. Η κυβερνητική πράκτορα Σαμάντα Βόλερ συγκεντρώνει θανατοπινίτες κατάδικους που αναλαμβάνουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου ως όπλα της αμερικανικής κυβέρνησης στην καταπολέμηση του κακού, ελπίζοντας σε απονομή χάριτος. Ο Will Smith, ο Jared Leto, η Margot Robbie και άλλοι σούπερ ήρωες της punk όπερας γέλασαν και χόρεψαν με θαυμαστές τους στο San Diego. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 25 Αυγούστου. Ο Spider-Man επιστρέφει, καινούργια ταινία με πρωταγωνιστή το 19χρονο Tom Holland στο ρόλο του Peter Parker. Spider-Man Homecoming είναι ο τίτλος και αναφέρεται στα εφηβικά χρόνια του ανθρώπου αράχνη, αλλά και στην επιθυμία του να βρει την πραγματική του ταυτότητα. Σκηνοθέτης είναι ο Tom Watts, ενώ σε ρόλο guest star η Μαρίσα Τομέι θα υποδηθεί την αγαπημένη θεία του Peter. Οι θαυμαστές του Spider-Man θα χρειαστεί να περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο για να δουν την ταινία. Μέχρι σήμερα οι σούπερ ήρωες ήταν παραδοσιακά άνδρες λευκοί. Η Marvel Comics, παίζοντας με τα στερεότυπα, αλλάζει ρόλους στη βιομηχανία του θέαματος. Η βραβευμένη με Όσκαρ Μπρι Λάρσον θα παίξει την Captain Marvel. Πρόκειται για μια πρωτιά, καθώς θα είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή της με πρωταγωνίστρια γυναίκα. Η είδηση πως η Μπρι θα ερμηνεύσει την Captain Marvel ενθουσίασε τους φανς των comics, οι οποίοι όμως θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τον Μάρτιο του 2019. Σάρωσε στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας στο Ανόη η ελληνική μαθητική αποστολή, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια. Η κάμερα του Σταρ και η Χρυσαυγή Ατσιδάκου συνάντησαν τους μαθητές στο αεροδρόμιο. Θριαμβευτές, με πλατιά χαμόγελα και τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος, επέστρεψαν οι τέσσερις ξεχωριστοί νέοι που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, που διεξήχθη από 17 έως 23 Ιουλίου στο Ανόη του Βιετνάμ με τη συμμετοχή 68 χωρών. Η Αναστασία, ο Αχιλλέας, ο Τηλέμαχος και ο Θεόδωρος, προερχόμενοι όλοι τους από δημόσια σχολεία, επελέγησαν κατόπιν διαγωνισμού από την Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων να αγωνιστούν για τη χώρα μας και την έβγαλαν κάτι παραπάνω από ασπροπρόσωποι. Αισθάνομαι ικανοποιημένος. Πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη ανταμοιβή για τις προσπάθειες που έκανα, ότι τιμά και την ελληνική αποστολή, αλλά και αυτά που μας προσέφεραν οι καθηγητές μας κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Ήταν κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει κανείς μας. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κανείς μας περίμενε να περάσουμε τόσο ωραία. Έχοντας φρέσκες τις αναμνήσεις των Πανελληνίων, δεν παρέλειψαν να συγκρίνουν όσα έζησαν με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Η διαφορά με τις Πανελλήνες εδώ πέρα είναι ότι εδώ σου λένε μάθα, παίξε ένα βιβλίο, κάνε και χίλιες ασκήσεις οι ίδιες, ας πούμε, κάτι θα πέσει, πρέπει να γράψεις 100. Εκεί σου λένε, σου δίνουμε τη θεωρία. Πρέπει να ξέρεις να σκέφτεσαι σαν επιστήμονας, να έχεις κριτική ικανότητα. Μπορεί η Ελλάδα να τους πληγώνει, όμως οι χαρισματικοί νέοι ανυπομονούν να θέσουν τις δυνατότητές τους στην υπηρεσία της πατρίδας τους. Πιθανότατα να χρειαστεί ίσως να πάω για κάποια επιμόρφωση στο εξωτερικό, ωστόσο θέλω η βάση μου να μείνει εδώ. Θέλω να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο, γιατί αξίζει. Με λουλούδια στην αγκαλιά και μεγάλη συγκίνηση, συγγενείς και καθηγητές των παιδιών τα περιμένουν εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τα αγκαλιάσουν αλλά και να τα συγχαρούν για αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση. Πολύ συγκινημένοι, περήφανοι. Τα παιδιά μας εκπροσώπησαν επάξια. Πήραμε μηνύματα από το Ανόη ότι η ελληνική ομάδα διέπρεψε. Το άξιζε πραγματικά που πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Ένα παιδί με πολλές δυνατότητες. Το εύχομαι τα καλύτερα. Η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας από το 2005 και είναι η έκτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια που τα Ελληνόπουλα επιστρέφουν με διακρίσεις. Ζωντανή σύνδεση τώρα με τον προάβλιο χώρο της Βουλής, όπου ο Πρωθυπουργός, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, παρουσιάζει τις προτάσεις της κυβέρνησης Αντώνη Αντωνόπουλε για την συνταγματική αναθεώρηση.
Ακριβώς, ο Πρωθυπουργός εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται στο βήμα της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στη νότια πλευρά της Βουλής, στον προαύλιο χώρο, όπου θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα κάλεσμα διαλόγου σε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου για ένα γόνιμο διάλογο πάνω σε αυτές τις κυβερνητικές προτάσεις. Να σου πω ότι μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αλλαγή στον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ενίσχυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, ενίσχυση του κράτους δικαίου, ενίσχυση της εξουσίας του Κοινοβουλίου έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και προτάσεις που αφορούν στην κατοχύρωση κοινωνικών αγαθών όπως το νερό, το ρεύμα και η προστασία της εργασίας. Να σου πω ότι από τη σημερινή εκδήλωση, στο οποίο έχουν δώσει παρόν σύσσωμη η κυβέρνηση και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων από άλλα κόμματα, απουσιάζουν οι επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτός από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Επίσης, να σου πω μια παρουσία με νόημα, είναι εδώ παρόν ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Μάλιστα, τον είδαμε και στα πλάνα. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Τι λέει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους πολίτες, για μια κοινωνία ευημερίας, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητας, για μια πολιτεία δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι, αναφέρθηκα πριν από λίγο στη σημασία που έχει όχι μόνο το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά το ίδιο, ίσως και περισσότερο, η διαδικασία από την οποία θα φτάσουμε σε αυτήν. Γιατί η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει ο προειδεασμός, η πρόβα για τις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές που το Σύνταγμα του 21ου αιώνα προωθεί. Ο συντηρητικός κόσμος, το παλιό πολιτικό σύστημα αλλά και η τεχνοκρατική ελίτ θέλουν ενδεχομένως για άλλη μια φορά να περιορίσουν τη διαδικασία της αναθεώρησης στα στενά πλαίσια του Κοινοβουλίου. Να την μετατρέψουν σε μια τεχνική συζήτηση μεταξύ ειδικών για την διευθέτηση και απάντηση των μεγάλων ερωτημάτων της νέας εποχής, χωρίς όμως την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Ακούσαμε ένα κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εμείς τώρα θα πάμε όμως να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις με τον Μάκη Διώγο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League μπαίνει αύριο ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη θα υποδεχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη τη Χάπο Ελμπέρσεβα. Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα play-off του Champions League θέλει να κάνει αύριο ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Μια ομάδα οποία παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, οποία έτσι παίζουν πάντα και στο παρελθόν και στο μέλλον έχουν τέτοια φιλοσοφία. Θα παλέψουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Όπως όλα δείχνουν, ο προπονητής του Δικεφάλου έχει καταλήξει στους 11 που θα αρχίσουν στο αυριανό μάτς. Ο Γλύκος θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Λέοβα, Τζαβέλας, Κρέσπο και Μάτος. Την τριάδα της μεσαίας γραμμής θα αποτελέσουν ο Σάκχοφ, ο Τσίμιροτ και ο Χαρίσης. Αριστερά θα κινείται ο Ροντρίγκες, δεξιά ο Κάμπος και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κλάους Αθανασιάδης. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στη Χάπο Ελμπέρ Σεβά στο Καραϊσκάκι. Πουλίδο και Τσόρι Ντομίκες προπονούνται κανονικά και είναι πλέον στη διάθεση του Βίκτορ Σάντσεθ. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς. Hagamos bien nuestro trabajo. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε, να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να κάνουμε εμείς σωστά τη δουλειά μας. Οι Ερυθρόλευοι θα κάνουν αύριο το πρωί την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μάτς με την ομάδα από το Ισραήλ. Νέο πρόβλημα με την έδρα της ρεβάνς του αγώνα του ΠΑΣ Γιάννενα με την Ολλανδική Αλκμαρ, καθώς όλα δείχνουν ότι τελικά το μάτς θα γίνει στο Περιστέρι. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα, καθώς και τις φανέλες που θα φοράει η πράσινη ομάδα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Με αρχή την πρόκληση στους ομίλους του Europa League, ευχήθηκαν όλοι οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην παρουσίασή τους από την πράσινη ΠΑΕ. Συνοδευόμενοι από τον διευθυντή του τμήματος Σιλμπέρτο Σίλβα, η Χουλτ, η Βάνοφ, Λεντέσμα, η Μπάρμπο, Νούνο Ρέις και Γιουακάσο, έδωσαν το παρόν στο προπονητικό κέντρο του Τριφυλιού. Όλοι τους τόνισαν ότι είναι πανέτοιμοι για το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς κόντρα στην ΑΕΚ Στοχόλμης την 5η Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε και τις νέες φανέλες της ομάδας, με τη βασική να είναι πάλι με οριζόντιες ρίγες. Σε ό,τι αφορά το μάτς της Πέμπτης για το Europa League, η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ είναι από σήμερα στη διάθεση των φίλων του Τριφυλιού. Οι τιμές αρχίζουν από 8 ευρώ και φτάνουν μέχρι 50 ευρώ. Με στόχο το αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα πρόκριση, πετάει την Τετάρτη το πρωί η ΑΕΚ για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει σε Ντετιέν. Όπως έγινε γνωστό, το μάτς της Ένωσης θα διευθύνει ο Ιταλός διαιτητής Αντώνιο Νταμάτο. Νέα εμπλοκή για τη ρεβάνς του ΠΑΣ Γιάννινα με την Αλκμαρ. Αν και χθες ανακοινώθηκε η Λεωφόρο Αλεξάνδρου στο σέντρα του αγώνα, όλα δείχνουν ότι τελικά ο ΠΑΣ θα υποδεχθεί τους Ολλανδούς στο Περιστέρι. Όλες τις ειδήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας star.gr. Μείνετε στο Star, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη σειρά Pablo Escobar. Στη συνέχεια δείτε σε πρώτη μετάδοση την ξένη ταινία «Η Μεγάλη Μέρα». Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.